Καταρχά, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο υποψήφιο σήμερα ο οποίο είναι πιο ενωτικό από κάποιον άλλο. Δεν, δεν μίλησα το... για ενωτικό. Δι... Το είπα ανάποδα. Εγώ... Λέω η λιγότερο διχαστική εγώ... Επιλογή εγώ... είναι Το είπα το... που... και Εντάξει, αυτόν είχαμε. Καλά ε. τα, ναι, τα ναι. πήγε. Λοιπόν, ε, δεν τα πήγε καλά. Δεν τα πήγαμε καλά, μάλλον. Δεν τα πήγε καλά. 28% δεν είναι καλό ποσοστό για την Όταν Μημαράκη. ήταν 16 δημοσκοπήσει. Δεν, δεν... δεν συγκρίνω με δημοσκοπήσει. Εγώ συγκρίνω με πραγματικά δεδομένα. Χάσαμε 200.000 ε, ψήφου από τον, τον Ιανουάριο του 2015. Φταίει Ως... ο Μημαράκη. Ε, φταίμε όλοι, αλλά φταίει και ο Μημαράκη. Όλοι φταίμε. Αλλά φταίει και ο Μημαράκη, ναι. Να, να τα πούμε τα πράγματα ξεκάθαρα με το όνομά του πια. Δεν μην κρυβόμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν πήγαμε καλά στι εκλογέ. Εγώ, θεωρώ, εγώ τον ξέρω το Βαγγέλη 30 χρόνια. Είναι ένα άνθρωπο που τον εκτιμώ πολύ, έχει προσφέρει πάρα πολλά στην παράταξη. Η άποψή μου είναι ότι δεν έχει Τη διάθεση και τη θέληση να αλλάξει την Νέα Δημοκρατία για να την ξανακάνει η μεγάλη παράταξη. Διότι αν, αν την είχε, θα το είχε ήδη κάνει. Θυμίζω ότι διατέλεσε γραμματέα τρία χρόνια, δεν είδα να αλλάζει δραστικά η Νέα Δημοκρατία. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε, θα γίνουμε κι εμεί ένα κόμμα λαϊκισμού, ένα κλόνο του ΣΥΡΙΖΑ, ή θα βρεθούμε απέναντι όπω ήμασταν και είμαστε, ένα κόμμα αρχών και αξιών το οποίο λέει την αλήθεια. Ήδη βλέπω όταν αυτή τη στιγμή τολμάει ο κύριο Τσίπρας να μα σηκώσει το δάχτυλο όταν ο πολιτικό του μέντορα, ο κύριο Λαμπουράρη, είπε ψέματα για το ζήτημα των μετοχών. Ψέματα. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα ότι είναι μέτοχο σε μια εταιρεία η οποία παίρνει δημόσια έργα. Προεκλογικά μα είπε ψέματα ότι μεταβίβασε τι μετοχέ και δεν τι έχει μεταβάσει. Για τον Φλαμπουράρη είπε ψέματα ο κύριο Φλαμπουράρη. Είναι ξεκάθαρο ότι στήθηκε μια απίστευτη υπόθεση συγκάλυψη, ότι πήρε μια βεβαίωση γνησίου υπογραφή για μεταβίβαση συμμετοχών από έναν άνθρωπο στι κεντρικέ υπηρεσίε τη αστυνομία που δεν έχει υπογράψει ποτέ, ποτέ βεβαίωση γνησίου υπογραφή. Πρόκειται για μια απίστευτη συγκάλυψη. Ένα υπουργό λοιπόν, ο οποίο είναι ο πολιτικό μέντορα του κ. Τσίπρα και ο οποίο λέει ψέματα, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι υπουργό. Και είναι απαράδεκτο ο πρωθυπουργό να τον καλύπτει και απλά να μα κουνάει το δάκτυλο ενθυμούμενο παλιά σκάνδαλα των, των, των κομμάτων των άλλων. Για τα σκάνδαλα αυτά λογοδότησαν τα κόμματα και πλήρωσαν στο κάτω-κάτω και το κόστο. Αλλά γιατί ο κύριο Τσίπρα είναι πιο ηθικό και σαν πολλά δεν μαζεύονται τα περιστατικά. Κυρία Βαλαβάνη, οι διορισμοί συγγενών και φίλων. Και από τον Απόστολο Τζικό, ο οποίο είναι φίλο μου, τον ξέρω πολλά χρόνια. Δεν έχω ακούσει ακόμα πράγματα ουσιαστικά. Ε, δεν τον έχω δει να μιλάει. Ε, δεν ξέρω ποια είναι η θέση του για μια σειρά από θέματα. Δηλαδή, είχε ανοίξει αυτό το ζήτημα, α το πούμε, με το ζήτημα του Ορθ. All, all. Θέλω να ξέρω αν είναι υπέρ ή κατά τη ιδιωτικοποίηση. Εγώ είμαι ξεκάθαρα υπέρ, δεν το κρύβω. Θέλω να ξέρω τι σκέφτεται για τι κουριέ. Ε, θέλω να ξέρω τι σκέφτεται για το, ε, για το κόμμα. Θέλω να ξέρω πώ θα διαχειριστεί το ασυμβίβαστο, που είναι πραγματικό πρόβλημα. Κάποιο μπορεί να το θεωρήσει πλεονέκτημα, αλλά θέλω να ξέρω ποιο θα είναι επικεφαλή τη κοινωνική ομάδα την επόμενη μέρα. Διότι θα χρειαστεί η κοινωνική ομάδα να είναι επικεφαλή στη Βουλή. Ε, και για τον Βαγγέλη, το Μαιημαράκι, ε, να πω ότι και, και από αυτό και από τον Βαγγέλη περιμένω να πει συγκεκριμένα πράγματα για το κόμμα. Ο Βαγγέλη αυτή τη στιγμή έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι εν ενεργεία πρόεδρο και ταυτόχρονα υποψήφιο. Εμεί συμφωνήσαμε όλοι σε αυτό, παρότι του δίνει ένα πλεονέκτημα, εγώ συμφώνησα προσωπικά ότι το κόμμα δεν μπορεί να μείνει ακέφαλο. Και πάνω απ' όλα είναι το κόμμα. Αλλά και ο Βαγγέλης πρέπει να μιλήσει και να πει πώ φαντάζεται την Νέα Δημοκρατία. Μην νομίζει κανεί ότι, ε, ότι σκοτωνόμαστε. Ε, εγώ τουλάχιστον έχω καλέ σχέσει με όλου του υποψήφιου και με τον Άδωνη, τον οποίο δεν ανέφερα. Ε, έχω μια πολύ καλή σχέση και τον θεωρώ μάλιστα και δεν το, το έκρυψα ποτέ ότι ο Άδωνη ε, ήταν ένα πολύ καλό υπουργό. Δεν νομίζω ότι είναι ο κατάλληλο να ηγηθεί τη όλη Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν πρόκειται εγώ ποτέ, επειδή τώρα είναι αντίπαλό μου εσωκομματικό, να αλλάξω αυτά τα οποία έλεγα προεκλογικά. Εγώ είμαι συνεπή άνθρωπο.